και κύριοι, καλησπέρα σας. Ξεκαθάριζε ο υπουργός του Εσωτερικών μετά τις συνάντησεις. Απέζεις και ο κίνδυνος πώς εκτελείται ο πρωθυπουργός. Με τον κύριο Παντελό. Αποταμίευσε από 20 ευρώ το μήνα και επιβράβευσε τον εαυτό σου με επιτόκιο 4%. Στην αποταμίευση ξεκίνα με αυτά που μπορείς. Ξεκίνα με Τράπεζα Πειραιώς. Αμηχανία και αντιδράσεις στον πολιτικό κόσμο για τον μπλόκο των αγανακτισμένων στη Βουλή. Πολιόρκησαν το Κοινοβούλιο. Φυγαδεύτηκαν βουλευτές μέσα από τον Εθνικό Κήπο. Νέο συλλαλητήριο απόψε στο Σύνταγμα. Μετεμποδίων το νέο πακέτο στήριξης στην Ελλάδα. Πυρετός για το δάνειο των 65 δισεκατομμυρίων ευρώ. Το μοντέλο της Βιέννης επιλέγει η Κομισιόν για τα ομόλογα που λήγουν το 2013. Διαψεύδονται σενάρια περί άρνησης του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου να καταβάλει την πέμπτη δόση. Φοροκαταιγίδα με δόσεις φέρνει το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα. Αλλάζουν τα αφορολόγητα όρια, έρχονται περικοπές σε μισθούς, συντάξεις και επιδόματα. Διαλύονται οι εργασιακές σχέσεις. Επιποδός πολέμου τα συνδικάτα. Ρουκέτα Καρατζαφέρη ανάβει φωτιές στο πολιτικό σκηνικό. Απειλεί να αποσύρει τους βουλευτές του λαός από τη Βουλή. Τι απαντούν κυβέρνηση και κόμματα. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Απρόβλεπτες διαστάσεις φαίνεται να προσλαμβάνει το κίνημα των αγανακτισμένων πολιτών μετά το χθεσινοβραδινό μπλόκο στη Βουλή. Αρκετοί βουλευτές αναγκάστηκαν να φυγαδευτούν με φακούς από τον Εθνικό Κήπο, ενώ άλλοι αποδοκιμάστηκαν ακόμη και σε ταβέρνες στη γύρω περιοχή, στο Μοναστηράκι. Το αποτέλεσμα ήταν να ξεσπάσουν έντονες αντιδράσεις για αυτές τις ενέργειες μερίδας των διαδηλωτών. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ αμέσως μετά, πληροφορίες και σχόλια. Από τον Γιώργο Τράγκα, τον Άκη Παυλόπουλο, την Κάτια Μακρύ, τον Ανδρέα Κωνσταντάτο και τον Χρήστο Κόνστα. Μπλόκο σε βουλευτές έστησαν χτες αγανακτισμένοι πολίτες που απέκλεισαν τη Βουλή πριν να προλάβει να αντιδράσει η αστυνομία. Οι πολίτες εγκλώβησαν τους βουλευτές μέχρι αργά το βράδυ, φωνάζοντας συνθήματα εναντίον τους. Μάλιστα, επεφύλαξαν και υποδοχή με μούτζες και αντικείμενα που εξφεδονίζονταν κατά των αυτοκινήτων τους σε όσους αποχώρησαν από τη Βουλή. Κάποιοι, μάλιστα, για να αποφύγουν τις μούτζες, φυγαδεύτηκαν μέσα από τον Εθνικό Κήπο, με συνέπεια να υπάρξουν και τραυματισμοί μέσα στο πυκνό σκοτάδι. Ποτέ μου δεν είχα φανταστεί ότι θα χρειαζόταν η βοήθεια των πυροσβεστών, των αστυνομικών και των κλεφτοφάναρων για να μπορέσω να φύγω από τη Βουλή χωρίς να φάω τη μούτζα της αρκούδας. Έφυγα μέσα από τον Εθνικό Κήπο, μέσα στο σκοτάδι, σαν κυνηγημένη. Στραμπούληξα το πόδι μου. Οι συνάδελφοι μου βουλευτές μου έδιναν κουράγιο, μου έλεγαν: «Πες ότι κάνουμε ένα ρομαντικό νυχτερινό περίπατο». Εκτός από τους βουλευτές που ρίσκαραν την έξοδό τους από τη Βουλή μέσα από τα μονοπάτια του Εθνικού Κήπου, υπήρξαν και άλλοι που ταμπουρώθηκαν στη Βουλή σχολιάζοντας τους αγανακτισμένους. «Εγώ δεν φεύγω από την πίσω πόρτα. Δεν είναι δυνατόν σε καιρό δημοκρατίας οι βουλευτές να φυγαδεύονται από την πίσω πόρτα». «Μόνο τα τάγκ έκλεισαν τη Βουλή». «Φταίμε και εμείς που δεν βάλαμε 2-3 φυλακοί». Ο Κώστας Τζαβάρας πάντως, που διάλεξε τη διαφυγή από τον Εθνικό Κήπο, αν και στάθηκε τυχερός και δεν τραυματίστηκε, δέχτηκε επίθεση στο Μοναστηράκι, κοντά στον Μπαϊρακτάρι. «Κάποια γυναίκα ξαφνικά με αντελήφθηκε, με αναγνώρισε και αρχίζει και φωνάζει: «Κλέφτες, κλέφτες». Οπότε ερχορώ, γύρω στα 200 άτομα, φώναζε: «Κλέφτες, κλέφτες», και εγώ περνούσα ανάμεσά τους. Νομίζω πετάξανε και κάποιο νερό ίσως. Τίποτα όστερο, όχι. Ο Πρωθυπουργός σε σημερινή ομιλία του υποστήριξε πως οι διαμαρτυρίες των αγανακτισμένων απευθύνονται σε λάθος αποδέκτη. «Και σήμερα όσοι διαδηλώνουν, όχι μόνο σε εμάς στην Ελλάδα, αλλά σε τόσες πλατείες ανά τον κόσμο, απευθύνονται σε εθνικά συστήματα δημοκρατίας που σήμερα είναι, θα έλεγα, αδύναμα, πολύ πιο αδύναμα από παλαιά». Ο Θεόδωρος Πάγκαλος ζήτησε μάλιστα να υπάρξουν κάποιοι που να αναλάβουν την ευθύνη, δηλώνοντας πως και ο ίδιος είναι αγανακτισμένος. «Είμαι εξόχως αγανακτισμένος και ταπεινωμένος ως Έλλην πολίτης όταν φεύγουν οι βουλευτές μου από τη Βουλή μέσα από τον Εθνικό Κήπο». «Δεν μας αφορούν τέτοιου είδους πρακτικές, πρακτικές οι οποίες το μόνο που μπορούμε να πούμε ότι είναι καταδικαστές.
Όχι, αυτό δεν είναι δημοκρατία. Όχι, δεν είμαστε όλοι ίδιοι. Γι' αυτό θέλω να καλέσω τη νέα γενιά και τους δημοκρατικούς πολίτες να καταδικάσουν άμεσα και να απομονώσουν όσους επιμένουν με συστηματικό τρόπο να δημιουργούν επεισόδια. Αυτός που τροφοδότησε στη συγκεκριμένη περίπτωση αυτού του είδους τις αντιδημοκρατικές εκδηλώσεις είναι ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Δρούτσας. Δεν κομίζει κανένας γλάφκας της Αθήνας αν πει ότι τα προβλήματα οξύνονται. Η κοινωνία των πολιτών πολλές φορές προηγείται. Η κοινωνία είναι στους δρόμους αυτήν την ώρα. Να διαφυλάξουν ως σκόριο οφθαλμού της κινητοποίησης από ακραία στοιχεία, κάλεσε τους διαδηλωτές ο Φώτης Κουβέλης. Πάμε να δούμε τι κατάσταση επικρατεί αυτή την ώρα στο Σύνταγμα αλλά και στο Λευκό Πύργο στη Θεσσαλονίκη. Εκεί βρίσκονται η Αθανασία Αγγελοπούλου και ο Αλέξης Αλεξιάδης. Αθανασία, να ξεκινήσουμε με σένα. Παρουσία ισχυρής αστυνομικής δύναμης, η οποία έχει αναπτυχθεί από νωρίς το απόγευμα περιμετρικά του Κοινοβουλίου για πανενδεχόμενο μετά τους χθεσινούς προφυλακισμούς βουλευτών από διαδηλωτές. Οι αγανακτισμένοι συγκεντρώνονται για 8η μέρα σήμερα στην πλατεία Συντάγματος. Νωρίτερα πραγματοποιήθηκε εντυπωσιακή μηχανοκίνητη πορεία από μοτοσυκλετιστές, πάνω από 500 στον αριθμό, που συντονίστηκαν μέσω του Facebook και ξεκίνησαν από το Λυκαβητό, έκαναν το γύρο της πλατείας Συντάγματος και ενώθηκαν με τους υπόλοιπους αγανακτισμένους που τους καταχειροκρότησαν μπροστά από το μνημείο του άγνωστου στρατιώτη. Νεανικό συγκρότημα ντύνει αυτήν την ώρα μουσικά τη συγκέντρωση, ενώ το βάρος δίνεται τώρα στην κινητοποίηση της Κυριακής, καθώς το ραντεβού αυτό θα είναι και πάλι πανευρωπαϊκό, με ανάλογες συγκεντρώσεις στις μεγάλες ευρωπαϊκές πόλεις. Πάμε και στον Αλέξη Αλεξιάδη να μας μεταφέρει το κλίμα από τη Θεσσαλονίκη. Αλέξη. Για αγώνα δύσκολο, σκληρό, αλλά κυρίως για αγώνα με συνέχεια κάνουν λόγο οι αγανακτισμένοι της Θεσσαλονίκης, οι οποίοι προσπαθούν με τη φωνή τους να φυπνήσουν, όπως λένε, όλη την κοινωνία, απευθύνοντας συνεχώς καλέσματα για καθημερινή συγκέντρωση του κόσμου εδώ στην πλατεία του Λευκού Πύργου. Για το σκοπό αυτό, δεκάδες άτομα χθες και σήμερα πήγαν σε κομβικά σημεία όλης της πόλης, μοιράζοντας ενημερωτικό υλικό, ενώ για τον ίδιο λόγο έγινε σήμερα μια μεγάλη ποδηλατοδρομία που πέρασε από πάρα πολλά σημεία της πόλης. Στην διάρκεια των καθημερινών ανοιχτών συνελεύσεων δεν λείπουν οι ιδέες για ακόμη πιο δυναμικές παρεμβάσεις κινητοποίησης, παραδείγματος χάρη γενική απεργία διαρκείας, σταμάτημα πληρωμών λογαριασμών και άλλες πιο εξειδικευμένες προτάσεις, κάποιες από τις οποίες είναι πιθανό να τις δούμε το επόμενο διάστημα. Περισσότερα από 1000 άτομα αυτή την ώρα στην πλατεία του Λευκού Πύργου, με την ανοιχτή συνέλευση την απόψινή να έχει αρχίσει πριν από λίγα λεπτά. Νίκο. Να σε ευχαριστήσω, Αλέξη. Πάμε στον κύριο Γιώργο Τράγκα για το σχόλιο του. Κύριε Τράγκα, ιδίως για τον χθεσινό αποκλεισμό της Βουλής, θέλω τη γνώμη σας. Ναι, κοιτάξτε, εγώ συμφωνώ με τον κύριο Μπάγκαλο ότι είναι λυπηρό, είναι ντροπή να φεύγεις μέσα από τον εθνικό κήπο μέσα στη νύχτα. Όπως είναι ντροπή, ας πούμε, όπως αποκάλυψε η εφημερίδα σας, να ανοίγεις το σκληρό δίσκο της Τσακάλου και να βρίσκεις τους να έχουν περάσει μέσα από τη νύχτα του Χριστοφοράκου, ας πούμε. Το μισό κοινοβούλιο. Γιατί διάβασα και το βιβλίο που βάλατε. Λοιπόν, ντροπή, το ένα ντροπή και τ' άλλο. Αν αλλά προσέξτε, όχι, αν όχι ναι, το μισό, ένα μεγάλο ποσοστό. Ένα ναι, μεγάλο εγώ ποσοστό. Λέω το μισό. Θέλω να σας πω κάτι ακόμη. Σύμφωνα με το φιλμ που δείχνει αυτή τη στιγμή το κοντρόλ του σταθμού μας, προσέξτε, γίνεται αναχώρηση Mercedes και άλλων πολυτελών αυτοκινήτων με γνωστούς βουλευτές. Το βλέπετε. Εδώ υπάρχει μια ευθύνη της αστυνομικής δύναμης. Αφού υπάρχουν διαδηλωτές γύρω-γύρω, οι οποίοι μέχρι στιγμής λειτουργούν ειρηνικά. Γιατί δεν φροντίζει όλα αυτά τα πολυτελή αυτοκίνητα που περνάνε ανάμεσα από πεινασμένους, αγανακτισμένους, οργισμένους, να φύγουν να αναχωρήσουν ασφαλώς. Στα 100 μέτρα, όπως βλέπετε στο φιλμ, να το ξαναδούμε γιατί είναι ντοκουμέντο, στα 100 μέτρα δεν υπάρχει πια διαμαρτυρία, υπάρχει μόνο στην έξοδο, εδώ. Προσέξτε όμως την αυτοκινητάρα, την απαστράπτουσα εκεί πέρα. Περνάει ανάμεσα. Εκεί λοιπόν πρέπει να δώσει ένα βάρος η αρχή, η οποία είναι η αστυνομία. Η αστυνομική λοιπόν, αφού είναι. Εκδήλωση ειρηνική μέχρι εκείνη την ώρα. Γιατί πρέπει να περάσουν αυτοί οι άνθρωποι από εκεί? Ας κάνει ένα τείχος μικρό, ας πούμε, να φύγουν οι άνθρωποι να πάνε στο καλό. Πέραν αυτού, θέλω να πω το εξής. Μέχρι στιγμής λειτουργούν ειρηνικά οι άνθρωποι. Μην θέλουμε να τους προβοκάρουμε. Διάφοροι ακούω και συναδελφοί μου στα μίντια, ας πούμε, τους ρωτάνε πού το πάτε, αν θα κάνετε κόμμα, αν θα κάνετε πολιτικό φορέα, μήπως θέλετε χούντα και τέτοια πράγματα, και αρχίζουν, ας πούμε, να τους πασπαλίζουν λέγοντας εμείς είμαστε η δημοκρατία, η κοινοβουλευτική δημοκρατία. Ποιος τους αμφισβήτησε? Και βεβαίως έχουμε κοινοβουλευτική δημοκρατία, και βεβαίως στην κοινοβουλευτική δημοκρατία χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες πεινασμένοι έχουν δικαίωμα να πάνε ειρηνικά απ' έξω από τον ιερό, ναό της δημοκρατίας, κύριε Χατζηνικολάου. Μάλιστα. Βεβαίως, κοιτάξτε, μην πούνε αύριο. Υπήρξε μια ομάδα που παρισέφρισε
η οποία φορούσε κουκούλες ή έκανε, έδειξε. Μέχρι στιγμής έχουν περάσει 10 μέρες, δεν έχει ανοίξει φρύδι. Πηγαίνουν οι άνθρωποι οικογενειάρχες με τα παιδάκια τους. Δεν θα ρίξουμε κάποιους χουλιγκάνους και θα το πω στα ίσα από μυστικές υπηρεσίες για να γίνουν αυτά που θέλουν να γίνουν και να βγαίνουν τα δελτία, τα χειραγωγημένα και να λένε είναι απλώς άνθρωποι διαμαρτυρόμενοι. Τίποτα παραπάνω. Πάμε στον Άκη Παυλόπουλο. Δεν νομίζω ότι έγινε κάτι το φοβερό εχθές βράδυ στην Βουλή. Δεν νομίζω ότι σε τίποτα μαυρώνει το κίνημα των αγανακτισμένων πολιτών, οι οποίοι 50.000, 60.000 ήταν στα Ποπήλαια, στο Σύνταγμα. 8 ημέρες είναι αυτοί οι άνθρωποι, Νίκο, και είναι άνθρωποι κάθε ηλικίας και κυρίως χωρίς καμία κουκούλα. Δεν έσπασαν τίποτα, δεν άναψαν φωτιές, δεν πέταξαν μολότο, δεν απειλήθηκε η ακαιρεότητα κανενός. Εντάξει, πέταξαν τώρα δυο μπουκάλια νερό και κάτι έγινε. Συμφωνώ με τον κύριο Θράκα, μπορούσε η αστυνομία, εκτός αν η αστυνομία σκόπιμα, δεν το παίρνω πάνω μου, δεν κατηγορώ την αστυνομία ότι μπορεί σκόπιμα να άφησε τα πράγματα να είναι λίγο ελεύθερα. Για, ναι, εντάξει, δεν το λέω ευθέως, αλλά εν πάση περιπτώσει μπορούσαν κάλλιστα να έχουν κάνει ένα σχεδιασμό, διότι είναι τόσος κόσμος εκεί. Ένας-δύο μπορεί να ξεφύγει λίγο από τον έλεγχο και να πετάξει ένα μπουκαλάκι νερό. Έχω την αίσθηση ότι η υπερβολική ευαισθησία δείχνουν και ο κύριος Πάγκαλος και άλλοι υπουργοί και άλλοι βουλευτές του κοινοβουλίου που βγαίνουν και λένε ότι νιώθουν ντροπιασμένοι ή ταπεινωμένοι γιατί αναγκάστηκαν να φυγαδευτούν, να διαφύγουν μέσα από τον εθνικό κήπο. Έχω την αίσθηση ότι έχουν κάνει πολλά πράγματα τα τελευταία χρόνια. Πάντως, θα μου επιτρέψετε να πω και το λέω συμφωνώντας με τον κύριο Τράγκα για την αναφορά του στο πολιτικό σύστημα και τον τρόπο με τον οποίο λειτουργήσε στις σκανδαλώδεις υποθέσεις, βλέπε Siemens, αποκαλύψεις Τσακάλου κλπ. Ότι μαζί με τα ξερά καίγονται και χλωρά. Θέλει δηλαδή εδώ να επισημάνουμε ότι υπάρχουν και βουλευτές οι οποίοι και το ήθος τους το πολιτικό και την δημοκρατική τους ταυτότητα την έχουν αποδείξει. Έτσι. Δεν πρέπει να καίγονται μαζί με τα ξερά και τα χλωρά και επίσης νομίζω ότι πρέπει να υπογραμμίσουμε ότι οι διαδηλώσεις, οι διαμαρτυρίες με τις οποίες εγώ πιστεύω ότι η έντιμη και ανεξάρτητη δημοσιογραφία πρέπει να συντάσσεται μαζί. Δεν μπορεί να είναι απέναντι. Δεν γίνεται η έντιμη πένα να είναι απέναντι στον πεινασμένο που διαμαρτύρεται, που ζητά καλύτερες συνθήκες ζωής. Πρέπει όμως παράλληλα να επισημαίνει ότι η κοινοβουλευτική δημοκρατία είναι το καλύτερο πολίτευμα που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Και δεν καταλαβαίνω, αγαπητέ κύριε Χατζηνικολάου, γιατί πιπηλάνε ότι κάποιοι άνθρωποι έξω, ήρεμοι πολίτες, θέλουν δίθεν. Το λέω γιατί ορισμένοι, κατά τη γνώμη μου, αυτοί προκαλούν μεγαλύτερο κακό. Και όχι οι δύο-τρεις οι οποίοι ξέφυγαν πετώντας νερό ή δεν ξέρω κάνοντας τι άλλο. Αυτοί που ερμηνεύουν με τον τρόπο αυτό κάνουν χειρότερο κακό. Αυτοί που ερμηνεύουν δηλαδή ως επίθεση εναντίον του κοινοβουλίου και του κοινοβουλευτισμού τις συγκεκριμένες εκδηλώσεις. Νομίζω ότι αυτή είναι μια πολύ προωθημένη ερμηνεία. Μιλούμε άλλωστε για μικρό τμήμα των συγκεντρωμένων οι οποίοι βρέθηκαν έξω από το κοινοβούλιο και όχι για τον κύριο όγκο τους και μιλούμε για 2-3 μεμονωμένα περιστατικά τα οποία νομίζω ότι κανείς μας δεν συμπαθεί. Για παράδειγμα τώρα ο βουλευτής Τζαβάρας για τον οποίο μιλούμε. Είναι ένας άνθρωπος που δεν διαχειρίστηκε εξουσία ποτέ. Έγινε βουλευτής στα χρόνια της αντιπολίτευσης. Και είναι από τους συμπαθέστερους Έλληνες βουλευτές. Λοιπόν, είναι προφανές ότι εδώ η εικόνα του βουλευτή προσωποποιεί στην απαξίωση του πολιτικού μας συστήματος. Για την οποία νομίζω δεν διαφωνεί κανείς. Άκη, ναι, σύμφωνοι. Και η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν. Τη δέχονται και οι ίδιοι οι πολιτικοί και τα κόμματα δηλαδή. Υπάρχουν βουλευτές οι οποίοι δεν έχουν λερώσει το όνομά τους με καμία από τις μελανιές, από τις κοιλίδες που έχουν λερώσει το όνομά τους. Άλλοι και άλλοι, πρωτοκλασάτοι και ούτω καθεξής.